Εγώ θα καλημερίσω την Γενική Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, την κυρία Χριστίνα Ψαρά. Καλημέρα σας από τον 984. Δώστε μας εσείς το πλαίσιο, το στίγμα, δώστε μας όλη αυτή την δυσκολία, την κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Βόρεια Συρία. Όλη αυτή την τραγωδία, κυρία Ψαρά. Να πούμε αρχικά ότι κάθε μέρα οι εικόνες είναι και χειρότερες που λαμβάνουμε εμείς από το πεδίο. Μιλάμε για μια περιοχή στη βορειοδυτική Συρία και την Ανατολική Τουρκία που ήδη ήταν αρκετά χτυπημένη από διάφορα ζητήματα, ειδικά στη βορειοδυτική Συρία. Οι άνθρωποι ζουν πολλά χρόνια τις επιπτώσεις πολέμων και καταστροφών. Αυτή τη στιγμή στη Συρία εμείς βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλο και περισσότερο τις ομάδες μας. Βρισκόμασταν εκεί ούτως ή άλλως με προγράμματα ανθρωπιστικής δράσης, οπότε από την πρώτη στιγμή του σεισμού αναδιοργανώσαμε τις ομάδες μας ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην επιγούσα αυτή παρέμβαση. Έχουμε πολλές χιλιάδες ανθρώπους που είναι φυσικά άστεγοι. Μιλάμε για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Φαίνεται ότι από τις μεγαλύτερες καταστροφές έχουν συμβεί στην περιοχή Τζαντάρης κοντά στο Αλέπο. Και μόνο η λέξη Αλέπο νομίζω φέρνει στη μνήμη πολλών ανθρώπων εικόνες από το πώς ήταν αυτό το μέρος μετά από τόσα χρόνια πολέμου. Μιλάμε, όπως αναφέρατε και εσείς, για πάνω από 20.000 νεκρούς. Εμείς στις δομές μας αυτή τη στιγμή έχουμε περιθάλψει πάνω από 3.500 τραυματίες. Υπήρχαν δύο μεθυκές κλινικές που υποστηριζόντουσαν νωρίτερα πριν από το σεισμό από τις ομάδες μας και χρειάστηκε να τις εκκαινώσουμε. Οπότε προσπαθούμε τώρα να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία και την υποστήριξη αυτών. Υπάρχουν διάφορες ομάδες, κινητές και έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία μιας κινητής κλινικής στην περιοχή Ιντλίπ και από τις πρώτες ώρες του σεισμού και στο Ιντλίπ και στο Αλέπο έχουμε δωρήσει ιατρικά κίτ έκτακτης ανάγκης και έχουμε υποστηρίξει το ιατρικό προσωπικό σε πάνω από 23 δομές. Κάθε μέρα οι ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες και επιζώσεις είναι όλο και λιγότερες, αλλά είναι όλο και περισσότερες οι ανάγκες πλέον των ανθρώπων που και υγιείς από το σεισμό να ελπίζουν να είναι υγιείς και να έχουν επιζήσει του σεισμού, αρχίζουν πλέον να έχουν προβλήματα πρόσβασης και σε βασικές ανάγκες και όλο και περισσότερο οι άστεγοι από το κρύο, από την έλλειψη ειδών πρόσβαση σε ειδικού της ανάγκης είναι δηλαδή και χειρότερο. Το πιο τραγικό τώρα είναι αυτό το οποίο λέτε, ότι ξέρετε κάθε μέρα που περνάει λιγοστεύουν οι ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Είναι ούτως ή άλλως μεγάλη καταστροφή για όλους τους λόγους που ο καθένας από εμάς γνωρίζει μέχρι σήμερα. Ακούμε για την Τουρκία, αλλά δεν ακούμε εύκολα πράγματα για την Βόρεια Συρία. Βλέπουμε κάποιες εικόνες που μας έρχονται και εδώ στον 984, στον όμιλο της Κρήτη TV, αλλά ξέρετε από διάφορες πηγές για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και στη Βόρεια Συρία. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση από ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να σταματήσει εμπάργκο ή οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να μπορούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν άμεση ανάγκη. Πάνω από 3.500 οι τραυματίες που έχετε περιθάλψει μέχρι στιγμής, αλλά είναι ένας κατάλογος που έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές, κυρία Ψαρά, και δυστυχώς αυτός ο κατάλογος μεγαλώνει κάθε μέρα. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά τα οποία μας λέτε.
Ακριβώς. Και να σας δώσω και ακόμα ένα νούμερο, αν και τα νούμερα δεν ξέρω πόση σημασία έχουν αυτή τη στιγμή στη Βορειοδυτική Σύρια. Μιλάμε για μια περιοχή όπου περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εκτοπισμένοι από ένα πληθυσμό 4 εκατομμυρίων. Οπότε είναι μια περιοχή που ήδη οι άνθρωποι ζούσαν με τρομερές δυσκολίες. Και ο σεισμός που συνέβη ήρθε να κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση. Φυσικά οι ανάγκες δεν είναι μόνο ιατρικές και φυσικά χρειάζονται στέγη, κήτη υγιεινής, κουβέρτες, ρούχα. Σιγά σιγά, όπως σε κάθε περιοχή, βλέπουμε και ελλείψεις σε καύσιμα, σε παρκές νερό, σε σωστές συνθήκες υγιεινής, σε ηλεκτρισμό, όπως θα βλέπαμε σε μια οποιαδήποτε άλλη περιοχή που ήταν με τη μορφή που είχε η Βορειοδυτική Συρία ή Νοτιοανατολική Αιγαία νωρίτερα, και που τώρα μιλάμε για μια φυσική καταστροφή που ξεπερνά τις ανθρώπινες διαστάσεις. Και τώρα πρέπει να αντιμετωπίσεις και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διασωθεί και τους τραυματίες και τη στέγη και την τροφή και τα θερμαντικά υλικά, όπως επίσης ό,τι μπορεί να χρειάζεται ο καθένας από εκείνους για την ατομική υγιεινή του και τα ρούχα και όλα τα υπόλοιπα. Καταγράφοντας όλη αυτή την κατάσταση, επειδή κάνετε και εσείς το δικό σας το κάλεσμα, απευθύνετε τη δική σας την έκκληση, κυρία Ψαρά, τι είναι αυτό το οποίο ζητάτε από τον καθένα από εμάς, εφόσον μπορεί και θέλει να βοηθήσει? Αρχικά, πάνω απ' όλα, εμείς αυτό που ζητούμε είναι να είμαστε ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει, ώστε να είναι συνειδητή η επιλογή υποστήριξης των ομάδων μας. Οι ομάδες μας, για να τους επιτρέπεται να κινούνται γρήγορα αλλά και να μπορούν να ανταποκρίνονται σε τέτοιες καταστροφές, έχουμε δημιουργήσει ως γιατροί χωρίς σύνορα το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε τέτοιες κρίσεις. Η υποστήριξη που δεχόμαστε είναι χρηματική από τα κατατόπους γραφεία μας. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να μπει στη σελίδα των γιατρών χωρίς σύνορα στην Ελλάδα στο msf.gr και να κάνει μια δωρεά. Από εκεί και πέρα, εάν επίσης ενδιαφέρεται, μπορεί μακροπρόθεσμα να έρθει σε επαφή μαζί μας και να βρούμε και να δούμε εάν πληρεί τα κριτήρια, ώστε να στελεχώσει μια από τις ανθρωπιστικές αποστολές και μια από τις ομάδες μας. Αυτή είναι η διατρόπη. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι που μπορείτε εσείς να βοηθήσετε από τη δική σας την πλευρά, από τη στιγμή που δραστηριοποιήσετε και στην Τουρκία βεβαιότατα, στην Νότια Τουρκία, αλλά και στην Βόρεια Συρία. Και δεν είσαστε μόνο στους πληγέντες, είσαστε και εκεί όπου χρειάζεται να υποστηρίξετε τον πληθυσμό και να εξασφαλίσετε τη συνέχεια της περίθαλψης για τους πιο ευάλωτους, έτσι? Φυσικά. Και να προσθέσω σε αυτό που αναφέρετε νωρίτερα, ότι ας μην ξεχνάμε στο γενικό πληθυσμό υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι με παθήσεις, κυρίες γυναίκες, ευάλωτα άτομα που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης. Δεν είναι απαραίτητο να είναι τραυματίες από το σεισμό, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η φαρμακευτική τους αγωγή, ότι η ιατρική περίθαλψη συνεχίζεται, γιατί μπορεί να ζούσαν με ιατρικά ζητήματα που προεπήρχαν της παρούσας κατάστασης. Να ρωτήσω ένα τελευταίο, πόσες ακριβώς δομές υποστηρίζετε στη Βόρεια Συρία? Έχουμε υποστηρίξει πάνω από 23 με δωρεές, ιατρικό προσωπικό και kit. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη κινητή μονάδα στο Ιντλίπ και προσπαθούμε να δούμε και τις δύο μευτικές κλινικές τι θα κάνουμε, καθώς επίσης και σε περισσότερες από 10 δομές βρισκόμαστε σε μια συνεχή επαφή, γιατί να σας πω ότι οι πρώτες ώρες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλες αλλαγές στην παρέμβασή μας. Δηλαδή μπορεί τις πρώτες μέρες να βρισκόμαστε σε κλινικές οι οποίες μετέπειτα να μπορέσουμε να μεταφερθούμε αλλού. Οπότε έχουμε ομάδες, περίπου 5 ομάδες που κινούνται σε διαφορετικά σημεία.
Μάλιστα. Είναι και Έλληνες συνάδελφοί σας αυτή την ώρα εκεί? Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Έχουμε φύγει από το πρώτο 24ωρο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τους γιατρούς χωρίς σύνορα για την κατάσταση που επικρατεί και στην Βόρεια Συρία. Κυρία Ψαρά, θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν περιγράφονται σαφέστατα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως ακούσαμε μέχρι στιγμής, αλλά θα τα ξαναπούμε για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.